Πατάω. Πάτα, 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 ναι. 60, 70, 80. Κάτι έγινε πριν. Δεν γίνεται, εντάξει, τώρα είναι πιο ζωηρό. Πάτα, 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 πάτα. Πάτα, άλλαξε τάρτη. Ωραίος, πάμε, πάμε. Εντάξει. Καλησπέρα, παιδιά! Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, 5 ημέρες μετά το Dino Day του Θεοδωρίδη, που πήγαμε και κάναμε το αμαρτήσει μια μέτρηση. Τα νούμερα δεν μας ικανοποίησαν, όπως είπα και στο βίντεο προηγούμενο. Και τώρα πάω να πάρω το Κώστα το Πανούση, γνωστός κοντράκιας μέσα στην πόλη. Θα πάρουμε το Κωστάκι και να κάνουμε το αμάξι μια όχι ρυθμιση, να δούμε τι παίζει με τα μείγματα, με πίεση. Αυτό πιο πολύ. Αυτά. Φύγαμε. Φύγαμε. Κάνουμε βόλτα, ναι. Να βρω να γράψω τα εγώ πάρα και το τράκι. Ναι, ρε, πάρα το τράκι. Ε? Το τράκι που λέει είναι βοηθός, να ξέρεις. Αδερφός. Ναι. Θες καφέ? Όχι, δεν πίνω, ευχαριστώ. Τι, μη σου καφέ, ρε μαλάκα. Γιατί? Άδειες πάνω. Ε. Τελειωσίες. Γιατί, τις παπαρισιοφές, άδειες πάνω πιο πολύ, γιατί. Ε, ξέρω, τρέξουμε, άκουσα. Είναι από γορμά, μαλάκα. Το πουλί μου σηκώνεται. You what? Αυτό είναι ένα προβλήμα. Λοιπόν. Ναι, πες. Εσύ πες, εδώ κόσμο. Πες καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή... Βολτίτσα. Βόλτα. Να δούμε τι... τι ζητάει το εργαλείο. Γιατί δεν πάει το εργαλείο εδώ. Και τι μπορούμε να δούμε και να διορθώσουμε. Να πω Εχνατία, προσίδω, προσοχή, γιατί σε μια βολτή της προσοχή. Κοίτα, κοντά είμαι στην αλήθεια, θα μπορούσαμε ναι. Μια. Ναι. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια τώρα 16 με 18 ώρες. Ναι. Και τσου λέει καλά, δεν έχω παράπονο. Εντάξει, ροπή ρε φίλε, ροπή. Όλοι αεροπή. Απλά το θέμα είναι... να δουλεύεις σωστά τώρα από εκεί πέρα. Εσύ εργάζεσαι με κάποιους και κάνεις προγράμματα ναι, ή... Ναι, King on Road με την εταιρεία ναι. Με τα παιδιά, είναι ο Βασίλης και ο συνεργάτης του Δημήτρη στην, στα Γιάννα. Α, και στο Γιάννα, για αυτό ναι, κάνεις, ναι. Κόσος, πόσο μας βγει μας ένα πρώτο στάδιο? Ένα πρώτο στάδιο DPF EGR βγαίνει στα 3,5. Με αυτά έχω καταργήσει ήδη. Εντάξει, μόνο άμα κάνουμε μόνο άλλο θα το δούμε. Άρχι κανονικά πρέπει να γίνει από την αρχή, αλλά θα το δούμε, θα σου πω. Πού είσαι, ρε? Πού πας, εντάξει, είσαι. Πονάς ακόμα? Ε? Πονάς ακόμα? Ναι, ρε, φυσιοθεραπείς κάνω. Τι, έκανες το ταξί? Πάμε να δημιουργήσουμε λίγο. Άντε, τι έκανες μετά? Πάρε με ένα τηλέφωνο. Μπορεί να είμαι ακόμα εδώ. Εδώ ήσουν. Σε υποψιάζομαι. Μήπως είναι πολύ σφιχτό το θεωρεί το διαμόμετρο, αρκετά σφιχτό. Πάλι. Πάλι. Ναι, εγώ έβγαλα στο δικό μας διαμόμετρο που είναι σφιχτό 2,32 με 4 βαθμούς εξωτερική, με 5. Και στο σάκι. Και στο σάκι με 19 έβγαλα 194 ρόδα που είναι 2,20 κάτι ξέρω εγώ. Είναι, 20 λόγω κάτω είναι πάλι. Δεν είναι 20 λόγω κάτω. Λοιπόν, πόσο βάζεις 2,32. 2,30 στο ένα, 10 άλογα διαφορά. Με προγόχωμα Mac Cooler και επηρεάζεται πολύ από την ενισχυμένη. Πάρα πολύ. Κόβει πάρα πολύ. Αυτό λίγο. Ο Γιάννης μου λέει ότι αυτό εγώ ρε φιλεκόψε το. Όχι δικό σου. Τι? Αυτό λέει το. Το δυναμόμετρο. Το πρώτο πάτημα που έκανε. Ναι. Έβγαλε 10 άλογα κάτω. Ναι, εντάξει, δεν είμαι οκ. Μπορεί να θες και λίγο μεγαλύτερο cooler, αλλά και πάλι δεν θα πρέπει. Και με μαμά το παιδί το άλλο έβγαλε 130 ρόδα. Ναι. Με μαμά του. Ίδιο αμάξι. Ναι, ίδιο μοτέρ, ίδιο. Με μαμά του που έγινε. Πώς γίνεται να είμαστε χοντέοι και οι δύο και να καταλήξαμε με ΒΑΚ? Κοίτα να δεις, μόνο χοντά, αλλά
Άμα θες αμάξι για δουλειά. Βάκ. Φθηνά ανταλλακτικά. Φθηνή βελτίωση. Τώρα το φόντο εγώ το πω για τούρμπο. Αλλά μέχρι να κάνω τούρμπο θέλω να προσκαλήσω ατμόσφαιρα. Το αμάξι. Ούτως ή άλλως αυτά θα φύγουν πάλι θα κολληθούν. Καλά, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ειδικά η ΒΔΙΟ, η ΑΕΜ, θα φύγει εισαγωγή. Εισαγωγή, μπαμ, μπαμ. Και έρχεται από ό,τι θέλω να βάλω, ίσως για μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, λίγο για να παίζω δρόμο, αυτά θα βγουν τσάκα τσάκα. Αλλά θες πάλι 600 ευρώ αυτό το πράγμα. Είναι λεφτά ρε φίλε. Εσύ εξάρτημες φοράς εκείνα. Όχι, τίποτα. Πάρθηκα μία ξεδιάρα, για να μην δημόσω βγαίνω. Για πάντα λίγο μια τρίτη, έχεις θέσεις. Πατάω. Πάντα. Βλέπεις νούμερα. Βλέπω λίγο πίεση. Τι βοσκούσε ένα 6. Ένα 4. Τι κάνει. Μαλακά, εγώ μου κάνω. Άμα. Ωραία, φίλε. Ο κόσμος έχει χαζέψει τελείως. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που βλέπω εγώ, ότι είναι ψηλοφτωχό. Είναι ψηλοφτωχό, ε. Έτσι το βλέπω, ναι. Βλέπεις, δυστυχώς όπως είναι ο ιδιοκτήτης, αν έχει το αυτοκίνητο. Φτωχός εγώ, πω είναι αυτό. Μίγμα καλό έχει. Είναι πολύ ψηλοφτωχό. Όχι, δεν είναι... Δεν είναι πάρα πολύ φτωχό, ούτε πολύ πλούσιο. Γιατί μόλις γυρίσουμε μετά κάπου, πατήσει μια... Στάση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις. Ένα απλό ρημά πεδότερο εργαλείο να συνέλθει. Να συνέλθει, ναι, μάνα καχάλι μαύρο είναι. Και ένα... Στατάρισμα μετά καλό το εργαλείο το άλλο. Του Honda. Honda και τούρμπο, τελείωσε. Αυτό λέω. Και ένα καλό τρυπάκι. Έστω, ξέρεις τι, στο κόμμα είναι. Μαμάκι, θα παίξει με... P28 ρε φίλε, βάλω. P28 ή P30. P28 είναι πιο γρήγορο πολύστροφος. Ναι. Ναι. Τρίτη, έτσι. Ναι, με τρίτη. Περίμενε, κάτσε λίγο. Άκια. Κατέβα λίγο. Μπορείς. Πάτε, 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 πάτε. Σίγουρα. Ναι, 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 πάτε, πάτε. Πατάω. Πάτε, 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 ναι. 60, 70, 80, κάτι έγινε πριν. Δεν γίνεται, εντάξει, τώρα είναι πιο ζωηρό. Πάτα, 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 πάτα. Πάτα, άλλαξε τάρτη. Ωραίος, πάμε, πάμε, εντάξει. Λέω και εγώ πριν κάτι δεν πήραμε καλά ρε φίλε. Τι γράφει. 60, 120, που αυτό θέλω πιο πολύ. Είναι ρε φίλε. Θα κάνει 7,5 πιστεύω, 7,5-8. Πώς το δεν καπνίζει, ε? Όχι, πως να καπνίζω. Είναι... Πού το καπνίζω, φίλε, μόνο πίπα. Καρπό, μόνο πίπες κάνω, γενικά. Πλέον. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν με τράβηξε ποτέ. Μου τρώγαν τα λεφτά, τα μάξι δεν είχαν άγιο, δεν. Ούτε εμένα και εγώ και εγώ έτσι. Αλλά δεν ξέρω με θυμάσαι πιο παλιά. Ναι. Πιο παλιά. Πόσο παλιά. Που εγώ σε γνώρισα μαζί με τους αρφίσεις που είχα αμάξι με ήχο. Όχι. Γιατί τι ήσουν να... Πολύ πράγμα. Πολύ ήχο. Ξέρεις τι, αυτά τα λεφτά που πέταξε εσύ το αμάξι του Nissan, αν δεν πετούσα στο Honda, θα ήταν πάνω από 700 άλογα. Άλλο αμάξι. Εντάξει, ο ήχος ρυφίλτε. Είναι πολύ χρήμα. Λεφτά. Πολύ χρήμα. Εντάξει. Εγώ πάθη πλάκα με τα λεφτά που κάνουν. Θες να βάλεις 5 πράγματα πάνω και. Είπα σήμερα σε ένα παιδί να κάνουμε δοκιμούλα. Τι? Με ένα BMW που το ανέβασε πάνω στην δυναμόμετρα. Ποιο ρε μαλάκα. Ένα 330, έψιλον στο 6. Πόσο άλλο χωρίς. Ρόδα δεν ξέρω, σε έβγαλε μοτέρ 245 ευρώ. Ξέρεις τι, είναι αργόστροφα ρε μαλάκα.
Εντάξει, μα έχουν δύναμη που χαμηλά έχουν ρωτήσει. Έχουν ρε φίλε όμως, είναι πολύ αργό το φαρμακά. Ήρθε. Έχει κανένα τρίμηνο. Είμαι το Χόντα. Μαμά, πώς είναι, δεν έχω κάνει τίποτα. Και βγαίνει το τακτέλ και βγαίνει πίσω μέσα στα δεξιά σημεία. Δίλητρο. Πόσα έχει, τώρα 50, τι έχει. Τι. Στα δεξιά. 150. 150. Πατάμε από στάση. Ξεκινάει στάση, μπαμ. Και τρίτη, τετάρτη, γεια σας. Και μου λέει πόσα να πάει, λέω κοντά 60. Μου λέει αποκλείται. Λέω Χόντα είναι του λέω ρε σύγκριο, τι σύγκριες τώρα λέω το Χόντα. Καλά πες του, η καρότσα του είναι 1350-1400 κιλά. Η δικιά σου είναι 1150 κιλά. 1160 ακριβώς μετρημένη. Μετρημένη. Έχετε καμιά 200-300 κιλά διαφορά. Τι περίμενε δηλαδή να βάλει φωτιά το αμάξι του. Χόντα το παλιό που είχα το μαύρο που είχα, το άλλο. Αυτό που έχω πατήσει. Ήταν 1060 κιλά. Δεν είχα ροφή. Ήταν 100 κιλά μείον λόγω ροφή. Δεν νομίζω. Ρε, ναι, ρε. Κάτι άλλο ήταν. Τι καρότσα ήταν. Ήδη, 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 αμάξα. Ναι, τι ήταν. Τι ήταν, χνήσου, πείτε 16. Ναι, ρε. Δεν πες να ξέρεις. Δεν ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο δεν είναι. Εκτός άμα είναι και θέμα πλάστικας, να ξέρεις, είναι και αυτό. Είναι παίζει και εκεί λίγο. Το ένα του ζήγησε σε πλάστικα που πάνε παλιοσίδρα. Ναι. Το ζύγισε στη θέρμη και πάει με. Στη θέρμη, ναι, στη θέρμη έχω ζυγίσει πολλά και είναι πολύ κομπλέ. Ναι. Δηλαδή τα πάντα, να σου πω, από το S, από φίλου σα, από το Μήτρια του Νίκου, ναι. Honda, η G, η K. Έχω, τι να σου πω, έχω ζυγίσει εγώ προσωπικά 15-20 καλά το Fiesta, το συζητάμε. Το παυλάκι του Fiesta. Πατάω με το φάνη τρεις μέρες πριν και μετά σου μείνουμε και σένα. Και λέω δεν γίνεται να μαλάει τόσο διαφορά. Δεν γίνεται να φύγει τόσο διαφορά. Δεν υπάρχει όμως. Με το φάνη όταν ήταν περιφερειακά cooler, δηλαδή ήταν πρώτο στάδιο, yeah. Full cooler και σωλήνωση και τέτοια, δεν είχαμε επαφή. Αφού, ναι, δεν είχαμε επαφή. Είχαμε πατήσει Εγνατία τρεις φορές πάνω κάτω και είχαμε 4-5 μάξι διαφορά. Ανοίγουμε το φάνη, που έκανα φάνη σε ένα μάξι μπαμ, στο μπαμ και μένουμε εκεί, στο ένα μάξι και στα 200 άρχισε να μαζεύω εγώ ρε φίλε, μην τα κόψαμε, εντάξει, πού το πάμε. Και τα κιλά που ζυγίσαμε το φάνη ήταν 20 κιλά περισσότερα από το φίλο. Ναι. Γιατί εντάξει, μέσα στο φόρμο και ρε παιδί μου δεν λέω καθένα. Είναι ο κοπού του. Τι. 3 days later. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Είμαστε με τον Νικόλα. Καλησπέρα και από μένα. Ο Νικόλας έχει έρθει. Βασικά. Τα λέω. Τα λοιπόν, ήρθα από Κρήτη εδώ πέρα, με έχει φτιάξει αγόρι φουλ. Έχει γίνει το ταξί μου, αλλά δεν είμαστε στο ταξί αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε σε ένα πανέμορφο Honda VTEC έτσι του πανό και με πάει πολύ στη Θεσσαλονίκη, ναι παιδιά, είναι η αλήθεια. Ο Νίκος, θα σας έχουν δει ρε φίλε, θα σας έχουν δει. Μπορεί κάτι να το έχουν δει, ξέρω εγώ. Πάντως είμαστε από καναλάκι εμείς. Καναλάκι, ναι. Ναι, ναι, στο TRX Garage, όπως θέλει που να τσεκάρει. Εγώ σου έχω Νίκος TRX. Ναι, Νίκος TRX, ναι, σωστά. Νικόλα, για πες μου. Πώς και αποφάσισες να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν απόφαση στιγμής. Ήρθα με αεροπλάνο τελευταία στιγμή για το Tuning Show της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς άξιζε τελικά. Εν τέλει, το είχα πολύ άγχος να αξίζει. Και ξέρεις, εκεί που ήμουν με τα πόδια, λέω τώρα να δω πώς θα γυρίσω. Τέτοιο, βρήκα εδώ το καλύτερο παιδί. Εντάξει. Λέει ότι. Είπαμε, ήρθες για μας. Είμαστε όλοι για εσάς. Ναι, ωραία, έτσι, τέλεια. Έτσι. Όταν έρθει και εσύ Κρήτη, φίλε, θα δει εκεί πέρα. Υγεία να έχουμε. Καλύτερα να σε υγεία να έχουμε, φίλε. Θα... Σε περιμένω, να ξέρεις. Θα προσπαθήσω, αλήθεια. Ωραία, τέλεια. Τι ωραία. Εντάξει, Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία. Έχει καιρό να έρθω. Κοίτα, όπως είπα και χθες, είναι ωραία, φίλε, να χρονιζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ισχύει εδώ πέρα. Αυτοί που ασχολούμαστε που έχουμε ένα κόνσεπτ εκεί. Αυτοκίνητο,
Και όχι μόνο, έτσι. Είναι ωραίο. Είναι καλή φάση. Είναι. Στην Κρήτη δεν παίζει πολύ το κομμάτι του. Θα είναι ότι. Ξέρεις, σε κοιτάνε περίεργα όταν κυκλοφορείς με ένα γκίμπαλ. Ενώ εδώ πέρα, ας πούμε. Εγώ είμαι μέρα έτσι. Με είδες. Είμαι όλη μέρα έτσι. Εδώ κυκλοφορείς άνθρωποι και έρχονται και στα βίντεο. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να μπαίνει. Έχει αποδεχτεί αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα. Εντάξει. Και επίσης αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι το community των YouTubers εδώ πέρα. Είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, πήγαμε στο Κανιόγλου τώρα. Ο Πάνος ήρθε και μας είδε ο Πάνος Μπεν. Είναι πολύ ωραίο αυτό που όλοι οι YouTuber έχουμε δεχθεί, ας πούμε, εδώ πέρα μεταξύ μας. Και μακάρι να ήμασταν έτσι και στην Κρήτη. Στην Κρήτη έχουμε ένα καναλάκι δεύτερο που κάνει αυτοκίνητα και τέτοια. Του το πει να κάνουμε καμιά συνεργασία. Έτσι. Overkill καράζ, δηλαδή. Κοίτα και στο Ηράκλειο. Φίλους που ασχολούνται με αυτοκίνητα. Στο Ηράκλειο είναι πολύ, πολύ που ασχολούνται με αυτοκίνητα. Αλλά δεν έχουν πιάσει ακόμη τις κάμερες. Ναι, γιατί σαν να είμαστε δύο και να μην υπάρχει κανείς στο Ηράκλειο. Είναι πολύ ωραίο. Και εγώ έχω πολλούς φίλους στο Ηράκλειο με αυτοκίνητα. Ασχολούνται με. Και από τότε έχει έρθει και στο Ηράκλειο με αυτοκίνητα. Και μετά με τα και κάνει χαρέα. Πολύ κοντά παίζει. Πολύ κοντά. Έχει. Λοιπόν, ο Νικόλας θα μας αφήσει τώρα, θα φύγει για Αθήνα. Πάω, ναι. Ένα 15ωρο ταξιδάκι, πού πάνω. Θα προλάβουμε το λεωφορείο, γιατί λέω ότι... Ναι, ναι, ξέρεις τι, ναι, θέλε, υπάρχει μια στάση μοναστηρίου. Πού και πριν, ναι, κάτσε πάνω λίγο να ρωτήσουμε. Θα γεια σας, αφήνουμε. Θα πούμε, πάμε να προλάβουμε, προλάβω. Φιλάκια, φιλάκια. Εμείς θα λέμε... Subscribe στο ΜΕΔΕΙ, μην το ξεχάσετε. Subscribe, like, comment, όλα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με βίντεο Θεσσαλονίκη Tuning Show. Φιλιά πολλά, φιλιά σε όλους. Φιλιά.